στον κόσμο ο οποίος βέβαια πρέπει να ξαναμείνει εκεί. Δεν πρέπει από το φόβο του σεισμού να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιοχή, τις δραστηριότητες του και όλα αυτά. Εκεί πρέπει να παραμείνει. Ούτε είναι κάτι καλύτερο να πάει στο Ηράκλειο ή σε άλλες περιοχές. Ίσα-ίσα, εφόσον αυτή η περιοχή ολοκληρώσει τον μετασεισμικό της κύκλο, θα σας έλεγα ότι είναι πιο σίγουρη η περιοχή για το μέλλον, για τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Από ό,τι είναι άλλες περιοχές. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και δικαίως οι δύο δήμαρχοι χαμογελούν, γιατί έχουν αυτή την αγωνία και ορθώς την έχουν αυτή την αγωνία. Θέλω να πάω στον κύριο Φασουλά. Κύριε Φασουλά, παράλληλα με αυτά τα φαινόμενα του Αρκαλοχωρίου, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και διάσπαρτα φαινόμενα στην υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, είδαμε ένα σεισμό στην Κίσαμο, έναν δυνατό σεισμό νότια της Γάβδου, έχουμε δει τους σεισμούς στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σχετίζονται αυτά τα φαινόμενα? Κοιτάξτε, μεταξύ τους δεν σχετίζονται όλα μαζί. Δηλαδή, δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα των 1-1,5 χρόνων είναι ότι απλά υπάρχει μια μεγαλύτερη συχνότητα στην εμφάνιση τέτοιων μεγεθών που ξεπερνούν τα 5 ρίχτερ γύρω από την Κρήτη, ενώ παλιότερα είχαμε πολύ αραιά το χρόνο μπορεί και μια σεισμική δόνηση αυτού του μεγέθους. Αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε περισσότερες δονήσεις, που βέβαια αυτές οι δονήσεις είναι σε γνωστούς χώρους που κατά καιρούς δίνουν έτσι έντονη σεισμικότητα. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν εκφράσει την άποψη ότι υπάρχει μια μικρή διέγερση γενικά στο Νότιο Αιγαίο, στο τόξο του Νοτίου Αιγαίου, και απλά εμφανίζονται αυτές οι σεισμικές δονήσεις με μεγαλύτερη συχνότητα. Όχι ότι είναι από περιοχές που δεν τις γνωρίζουμε ή ότι είναι από περιοχές οι οποίες θα μας ξενήσουν γιατί έδωσαν το σεισμό. Είναι σε αυτή δηλαδή την ουσιαστικά μεμονωμένα περιστατικά από αυτά που απλά είναι πιο πιθανά διαστήματα καταγράφονται στον χώρο της Κρήτης. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δούμε μία κάρτα που έχει να κάνει με τα ρήγματα. Και την επέλεξα να τη δείξουμε, κύριε Φασουλά, για να μας δείξετε τα καταγεγραμμένα ή τουλάχιστον τα πιο μεγάλα ρήγματα, να δούμε την κάρτα και να μας τη σχολιάσετε λίγο. Ναι. Σας ακούμε. Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας γενικός χάρτης της Κρήτης, πάνω στον οποίο βλέπουμε διάφορες γραμμές, που αυτές οι γραμμές αντιπροσωπεύουν κάποιες μεγάλες ζώνες ρηγμάτων. Και καταλαβαίνετε ότι στην κλίμακα που είναι δεν είναι και απόλυτα πιστές όσον αφορά το χώρο και την κλίμακα. Και πολλά από αυτά τα ρήγματα είναι τα ρήγματα που οριοθετούν τα βουνά. Φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά ότι όλα τα βουνά είναι οριοθετημένα από ρήγματα. Όπως επίσης και οι κοιλάδες αντίστοιχα με ρήγματα. Είναι ρήγματα τα οποία έχουν προκύψει από πάρα πολλές μελέτες εδώ και αρκετές δεκαετίες αρκετών επιστημόνων, και γνωρίζαμε ότι κάποια από αυτά τα ρήγματα είχαν πιθανότητα να ενεργοποιηθούν, είναι αυτά με τις κόκκινες γραμμές. Μία από αυτές τις κόκκινες γραμμές είναι και στην περιοχή του Καστελίου, που είναι το ρήγμα στην ρίζα ουσιαστικά των λασιθιώτικων βουνών, μαζί με το διπλανό του, το οποίο κάνει μια γωνία, ενώνονται, που κάνουν τη γωνία, που είναι το ένα είναι το ρήγμα του Γερακίου κατά άλλους, και το άλλο, το πιο ευθύγραμμο, το μαύρο, είναι το ρήγμα του Καστελίου, που εκεί ουσιαστικά έγινε και η δόνηση. Αυτό το ρήγμα που ουσιαστικά έδωσε και τον μεγάλο σεισμό του Σεπτεμβρίου, έχει επηρεάσει γειτονικά ρήγματα με βάση τα γεωλογικά δεδομένα. Είναι αυτό ακριβώς που πριν λίγο σχολίαζε ο κ. Παπα-Νικολάου. Αν δείτε βόρεια της Βιάννου, υπάρχει μια μαύρη γραμμή λοξή περίπου Ανατολή Δύση. Αυτό είναι ένα το ρήγμα του Νηπιδητού, κατά κάποιους συναδέλφους, το οποίο έρχεται και σμίγει ουσιαστικά με τα άλλα δύο ρήγματα του Καστελίου. Αντίστοιχα ρήγματα υπάρχουν πάρα πολλά μικρότερα ανάμεσα στο Γιούχτα και στο Ηράκλειο. Που αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εκεί η ξηρά είναι σπασμένη σε διάφορα κομμάτια. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτή την ξηρά καταβυθίστηκε κατά τη διάρκεια του σεισμού που έγινε το Σεπτέμβριο. Και αν αυτό το ρήγμα επηρεάσει πιο ουσιαστικά το ρήγμα του Γιούχτα, θα μπορούσε να έχουμε έναν δυνατό σεισμό με επίκεντρο την πόλη του Ηρακλείου? Κάτι που όλοι απευχόμαστε. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν έχουν συνδυαστεί αυτές οι δύο ζώνες μαζί. Πιθανά είναι ανεξάρτητες ζώνες μεταξύ τους. Και ακριβώς επειδή είναι ανεξάρτητες ζώνες μεταξύ τους, η ενδιάμεση περιοχή είναι αυτή που, επειδή καθίζει συνολικά, αρχίζει και τώρα να προσπαθεί να βρει μια θέση ισορροπίας. Αλλά δεν είναι μια ενιαία συμπαγής μάζα, είναι σπασμένη σε μικρότερα κομμάτια. Και έτσι κάποια κομμάτια μετακινούνται λίγο πιο εύκολα, κάποια λιγότερο εύκολα. Μάλιστα. Και αυτά είναι που δίνουν όλες αυτές τις κινήσεις που ανέφερε και ο κ. Παπα-Νικολάου, τις πλάγιες της οριζόντια. Αν σας ζητούσα από αυτόν το χάρτη να μου επιλέξετε 2-3 ρήγματα που κατά τη γνώμη σας θα θεωρείτε πιο επικίνδυνα, γιατί στο παρελθόν έχουν δώσει μεγάλα σεισμικά φαινόμενα, ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, επικίνδυνα ρήγματα λόγω των μεγεθών είναι τα περισσότερα που βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο, δηλαδή παράκτια
νότια των Χανίων, στη δυτική Κρήτη που έχουν δώσει και σεισμούς κοντά στα 6 Ρίχτερ, αλλά και άλλα από τη μεριά της Ζάκρου, στην ανατολική Κρήτη. Δεν έχουμε όμως δεδομένα για τα περισσότερα από αυτά, ώστε να γνωρίζουμε ρυθμούς και να είμαστε βέβαιοι ποιο ρήγμα είναι πιο όριμο ενδεχομένως για να δώσει ίσως κάποιο σεισμό. Οπότε στατιστικά η πιθανότητα είναι μεγάλη για τα περισσότερα από αυτά. Μεγάλη. Είναι η ίδια, θα έλεγα, όχι μεγάλη για τα περισσότερα από αυτά, εκτός από το ρήγμα του Αρκαλοχωρίου, το οποίο ενεργοποιήθηκε. Άρα εκείνο είναι το ρήγμα, όπως είπε και ο κύριος Παπανικολάου, που έχει τις λιγότερες πιθανότητες να ξαναδώσει σεισμό. Και άρα αυτή η περιοχή είναι και αυτή που ίσως είναι λίγο πιο ασφαλής εισαγωγικά. Γιατί βέβαια όλη η Κρήτη είναι σεισμογενής και σεισμοί στο θαλάσσιο χώρο από πιο μακρινές περιοχές μπορούν να έχουν χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που είχε και ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου. Βλέπετε εδώ πέρα χαρακτηριστικά τη δομή των επικέντρων που παρουσιάζει δύο συσσωματώματα. Ένα βορειοανατολικά και ένα νότιο-δυτικά. Αυτά είναι τα δύο κυρίαρχα συσσωματώματα τα οποία ενεργοποιήθηκαν. Αν θέλετε, πάμε στη δεύτερη εικόνα. Mm-hmm. Η δεύτερη εικόνα, δεν ξέρω αν τη βλέπουμε. Τη βλέπουμε. Δείχνει ουσιαστικά για κάποιες τομές, όπως τις βλέπουμε στο χάρτη επάνω αριστερά, πώς κατανέμονται με το βάθος τα υπόκεντρα, οι αιστείες δηλαδή των σεισμών. Εάν πάμε δηλαδή στις δύο κάτω αριστερά τομές, οι οποίες περνάνε από αυτά τα δύο κλάστερα, από αυτές τις δύο ομάδες, βλέπετε χαρακτηριστικά πώς η σεισμικότητα ακολουθεί το ρήγμα καθώς βυθίζεται προς τα κάτω, προς τα βαθύτερα τμήματα. Στη δε τρίτη διαφάνεια, βλέπετε πρακτικά τη χρονική εξέλιξη της σεισμικότητας μέχρι και πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή, επάνω αριστερά βλέπετε από το καλοκαίρι πέρσι, βλέπετε αμέσως τον κύριο σεισμό και πώς εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα με οφθαλμοφανή ευθύνουσα πορεία, είναι πόσοι σεισμοί γίνονται αναμέρα, βλέπετε μειώνονται με κάποιες μικρές εξάρσεις. Εδώ στα δύο διαγράμματα, επάνω δεξιά και κάτω αριστερά, βλέπετε πώς εξελίσσεται το πλήθος των σεισμών με τον χρόνο. Ταυτόχρονα με κάποιες μαθηματικές μοντελοποίησεις που κάνουμε για να προβλέψουμε και την εξέλιξή του. Βλέπετε λοιπόν ότι το τελευταίο διάστημα οι γραμμές αυτές, οι μπλε που βλέπετε, γίνονται όλο και πιο οριζόντιες. Το όλο και πιο οριζόντια σημαίνει ότι το φαινόμενο πρακτικά φθήνει, φτάνει προς το τέλος του. Είναι αυτό που είπε νωρίτερα και ο κύριος Παπανικολάου, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, αλλά και ο κύριος Φασουλάς. Ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε εμείς το βλέπουμε πια και ποσοτικά. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή που εκτιμούν ποιοτικά οι συνάδελφοι από την πλευρά της γεωλογίας, το βλέπουμε ποσοτικά και το βλέπουμε μοντελοποιώντας το με ειδικές μαθηματικές τεχνικές. Άρα λοιπόν βρίσκεται προς το τέλος του το φαινόμενο αυτό με κάποιες μικρές εξάρσεις. Είναι οι τελικές εξάρσεις πριν ουσιαστικά πούμε ότι η σεισμικότητα έχει πέσει στο υπόβαθρο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο μεγάλος κίνδυνος για την περιοχή, επειδή το είπαν νωρίτερα και οι γεωλόγοι, έχει απομακρυνθεί. Πιο ασφαλής περιοχή δεν υπάρχει. Μάλιστα. Λέτε ακριβώς το ίδιο που λένε και οι γεωλόγοι. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που είπε ο κ. Παπανικολάου το βλέπουμε και εμείς με τα καθημερινά δεδομένα, την τελική ουσιαστικά, τον τελικό εφησυχασμό, την τελική αποκατάσταση του συστήματος με τις μικρές του μικροεξάρσεις. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε κάτι για πρώτη φορά. Mm-hmm. Χρησιμοποιώντας τα σεισμικά κύματα έχουμε κάνει μια τομογραφία το τι συμβαίνει από κάτω στην περιοχή. Πώς κάνουν υπέρηχους τομογραφία οι γιατροί? Το ίδιο πράγμα, αντί να χρησιμοποιούμε τους υπέρηχους που χρησιμοποιούν οι γιατροί, χρησιμοποιούν τα σεισμικά κύματα. Και βλέπετε εδώ σε διάφορα προφίλ το ρήγμα καθώς βυθίζεται προς τα κάτω. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αν και προκαταρκτικά. Βλέπετε λοιπόν με την κόκκινη γραμμή το πώς βυθίζεται το ρήγμα προς τα βαθύτερα τμήματα. Μάλιστα. Αν προχωρήσουμε λοιπόν αμέσως πιο κάτω. Να πάμε στην επόμενη. Ναι. Βλέπουμε το πώς ήταν οι δυνάμεις που δέχθηκε η περιοχή του Ηρακλείου, οι τάσεις όπως λέμε, όταν έγινε ο μεγαλύτερος προσεισμός επάνω αριστερά, ο μεγαλύτερος μετασεισμός επάνω δεξιά, καθώς και ο κύριος σεισμός στο κάτω τμήμα της διαφάνειας, όπου βλέπετε εκεί πέρα που έχουμε και το σπάσιμο, συγκεντρώνονται οι μετασεισμοί και βλέπετε λοιπόν εκεί πέρα πώς συγκεντρώνονται οι δυνάμεις που, το λέω αρκετά απλοϊκά, εφόρτισαν την περιοχή, αποφόρτισαν την περιοχή. Και αυτό φαίνεται μέσα από την τεχνική της δορυφορικής συμβολομετρίας παράλληλα, όπου με δορυφορικές εικόνες υπολογίσαμε 24 ώρες μετά από τον κύριο σεισμό το εδαφικό βύθισμα των 18 εκατοστών.
Μια και έγινε μια κουβέντα και για πρόδρομα φαινόμενα, είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στο μέλλον. Η περιοχή αυτή είχε και φαινόμενα θερμικών ανομαλιών που βρέθηκαν μέσα από τη μελέτη δορυφορικών εικόνων. Αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος. Πάμε στην επόμενη. Τώρα, λοιπόν, πείτε μου. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια για να το προχωρήσουμε. Ναι. Ωραία. Η επόμενη διαφάνεια, πάμε στο πρακτικό κομμάτι της διαδικασίας που θα το ήθελαν και οι μηχανικοί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τα πρώτα αποτελέσματα από ένα πρωτόλιο σύστημα, από ένα αρχικό σύστημα που έχουμε εγκαταστήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, από τρεις επιταχυνσιογράφους, όπου καταγράφουμε για τους μετασεισμούς που γίνονται στο Αλκαλοχώρι, την εδαφική επιτάχυνση που δέχονται συγκεκριμένες περιοχές στο Ηράκλειο. Και με τη βοήθεια. Ουσιαστικά, δηλαδή, κύριε καθηγητά, δείχνουμε πώς επηρεάζεται το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Πώς κουνιέται η πόλη από κάθε σεισμό. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ποιες περιοχές, ας πούμε, για ένα μετασεισμό που έχει 3,9 που έγινε τον Οκτώβρη του 2021. Βλέπετε πώς κουνήθηκε το κομμάτι αυτό στο οποίο έχουμε εγκαταστήσει τα μηχανήματά μας. Αλλά και βλέπουμε και κάτι στο γράφημα στο δεξιά. Κάτι πολύ σημαντικό για τους μηχανικούς. Βλέπουμε το φάσμα της πραγματικής επιτάχυνσης που υπήρξε στην περιοχή του Ηρακλείου σε διάφορα σημεία. Αυτό θα το πάρουν οι μηχανικοί, οι δομοστατικοί που ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και θα το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν ασφαλείς κατασκευές. Άρα, κύριε Βαλιανάτο, προσπαθώ να βοηθήσω στη συζήτηση. Σε αυτό το γράφημα που βλέπουμε τώρα, σε αυτή τη διαφάνεια που βλέπουμε τώρα, με βάση το σεισμικό φαινόμενο του Σεπτεμβρίου, τον κύριο σεισμό στο Αρκαλοχώρι, φαίνεται ότι περισσότερο ευάλωτο ήταν αυτό το ιστορικό κέντρο τη πόλη του Ηρακλείου. Δεν σας άκουσα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι μια συγκεκριμένη περιοχή δέχτηκε πολύ μεγαλύτερη σεισμική επιτάχυνση από κάποιες άλλες. Και θα το εξηγήσουμε αυτό σε λίγο. Ναι, η ποια περιοχή είναι αυτή, είναι ας πούμε το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου? Όχι, είναι η περιοχή με το κόκκινο. Με το κόκκινο. Είναι ουσιαστικά ανατολικά του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Αυτή τη δυτικά, στιγμή, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή δεν παρακολουθώ την εικόνα που έχετε στην οθόνη σας. Mm-hmm. Βλέπω την εικόνα στον υπολογιστή μου, οπότε επιτρέψτε μου να μην βλέπω καλά ποια είναι η συγκεκριμένη περιοχή. Βλέπουμε την ίδια, απλά την βλέπουμε ανάποδα. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αντίστοιχα σχήματα, αντίστοιχους χάρτες που mm-hmm. δημιουργούμε κάθε φορά που γίνεται ένας σεισμός. Αυτός ο χάρτης που βλέπετε τώρα είναι ο χάρτης από τον πρόσφατο 4,1-4,2 που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Και ουσιαστικά πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου με δικούς μας πόρους και με δική μας ουσιαστικά πρωτοβουλία χτίζουμε ένα σύστημα για την περιοχή, για το αστικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Σαν αυτό εδώ πέρα που βλέπετε για τα Χανιά. Στα Χανιά λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια ένα πλήρες σύστημα 10 και σταθμών στο εσωτερικό της πόλης, στον αστικό ιστό, όπου για κάθε σεισμό μας επιτρέπει να βγάζουμε αμέσως μετά από λίγα λεπτά, την κατανομή των επιταχύσεων, την κατανομή της ισχυρής σεισμικής κίνησης μέσα στην πόλη, έτσι ώστε η πληροφορία που να δίνεται, ποια ήταν η περιοχή που ουσιαστικά κουνήθηκε περισσότερο, άρα εν δυνάμει έχει και τις περισσότερες βλάβες, να είναι άμεση και να μην περιμένουμε κάποιος να ειδοποιήσει. Σε αυτόν τον χάρτη που βλέπουμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα των Χανίων, ποιο σημείο ήταν περισσότερο ευάλωτο, περιοχή? Αυτός είναι ο χάρτης, αν θυμάμαι καλά, για τον σεισμό που έγινε στις 20 Μαρτίου. Είναι η πόλη των Χανίων, το παράκτιο μέτωπο και ένα κομμάτι από το κέντρο. Ουσιαστικά βλέπετε την περιοχή που ήταν στη Νέα Χώρα, ξέρω καλύτερα τα Χανιά από το Ηράκλειο. Και το κομμάτι που ήταν στην περιοχή της Σούδας. Είναι οι περιοχές που ήταν στο κόκκινο, όπου δεχτήκανε και τη μεγαλύτερη σεισμική επιτάχυνση για έναν μικρό σεισμό της τάξης του 4-4,2 στην Κίθαμο. Άρα μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να συμβεί σε έναν μεγαλύτερο σεισμό σε πολεοδομικά συγκροτήματα όπως είναι το Ηράκλειο και τα Χανιά. Κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να δημιουργούμε σενάρια mm-hmm. ακραία, αλλά πρέπει να είμαστε στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Και η πραγματικότητα μας λέει ότι η επιστήμη μας δίνει τα εργαλεία. Εναπόκειται σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις αν θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία. Mm-hmm. Να πάμε στον επόμενο. Εδώ βλέπετε λοιπόν μια πρώτη εκτίμηση από μια ειδική τεχνική που έχουμε αναπτύξει, χρησιμοποιώντας λοιπόν ελαστικά κύματα που ταξιδεύουν. Αναφερόμαστε στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Ακριβώς στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και η έδρα UNESCO για τη φυσική της γης και τη μείωση των γεωκαταστροφών, στην οποία έχω την τιμή να διευθύνω. Έχει δημιουργήσει λοιπόν χάρτες για την περιοχή του Ηρακλείου, όπου απεικονίζονται δύο πράγματα. Στο χάρτη που βλέπετε τώρα απεικονίζεται μια χαρακτηριστική συχνότητα. Ποια είναι η χαρακτηριστική αυτή συχνότητα? Είναι η συχνότητα εκείνη
που οι επιφανειακές δομές θα ενισχύσουν την ελαστική κίνηση. Δηλαδή, εάν το φάσμα του σεισμού που φτάσει, δηλαδή αν οι συχνότητες που θα έχει ο σεισμός, το κύμα, το σεισμικό που θα φτάσουν εκεί, συμπίπτουν με αυτές τις συχνότητες που βλέπετε εδώ πέρα, τότε θα έχουμε επώδυνα αποτελέσματα. Και πόσο επώδυνα θα είναι τα αποτελέσματα αυτά, μας το δείχνει το διάγραμμα δεξιά, όπου μας δείχνει με τη σκούρα γραμμή ποια είναι αυτή η συχνότητα σε κάποια περιοχή, αλλά μας δείχνει και μια καμπύλη που παρουσιάζει ένα μέγιστο, μια κορυφή. Αυτή η κορυφή τι μας λέει? Μας λέει ακριβώς ότι υπάρχει στο τελευταίο διάγραμμα, όπου είναι οι τιμές που θα ενισχυθεί η σεισμική κίνηση χοντρικά από περιοχή σε περιοχή, από γειτονιά σε γειτονιά. Δηλαδή, αν πάμε στο Βράχο και η σεισμική κίνηση είναι ένα, αν πάμε σε περιοχές, κάποιες περιοχές, μπορεί να είναι τρεις φορές παραπάνω, δύο φορές παραπάνω. Και αν συμπέσουν και οι συχνότητες, το φαινόμενο είναι ευρά πολλαπλασιαστικά. Όλα αυτά τα πράγματα και πολύ περισσότερα που δεν έχουμε το χρόνο να σας παρουσιάσουμε, αγαπητοί άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν γίνει. Είναι κτήμα γνώσης που αποκτήθηκε 15 χρόνια δουλειάς στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης, που προηγούμενα ήταν το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας. Φασουλά, να δούμε επίσης κάποια εντυπωσιακά στοιχεία από εσάς και να δούμε τον πρώτο χάρτη, γιατί στο αμέσως επόμενο μέρος θα συζητήσουμε με τους δύο δημάρχους τι έχει γίνει από εδώ και πέρα. Και βεβαίως θα καλησπερίσουμε και τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, να δούμε τον πρώτο πίνακα, τον πρώτο χάρτη. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ, ναι, κύριε? Κοιτάξτε, αυτά είναι, όπως ανέφερε και ο κύριος Βαλιανάτος, δημοσιευμένα στοιχεία, ανοιχτά, γνωστά σε όλους. Είναι ένας χάρτης που έχει προκύψει από δουλειά του ΕΛΚΕΘΕ και έχει χαρτογραφήσει όλα τα μεγάλα υποθαλάσσια ρήγματα που έχουμε στο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε ότι όλο το Αιγαίο μαζί με την υπηρετική Ελλάδα είναι κομμένα από πάρα πολλά ρήγματα που στην ουσία αυτά τα ρήγματα προκαλούν τη σεισμικότητα σε όλο το τόξο που είναι νότια από τα Επτάνησα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ρόδο, αλλά και στην ενδοχώρα, στο κεντρικό, στο νότιο Αιγαίο, και πολλοί από τους μεγάλους σεισμούς σχετίζονται με αυτά τα ρήγματα που βλέπουμε. Πάμε στον επόμενο. Εδώ τι βλέπουμε? Αυτό τώρα είναι ένα σκαρίφημα, ένα γράφημα, το οποίο σχετίζεται λίγο με τον προηγούμενο χάρτη και βασίζεται στην παρατήρηση που έχουμε και από δορυφόρους, ότι η Κρήτη, η Πελοπόννησος και τα Δωδεκάνησα κάθε χρόνο μετατοπίζονται νοτιότερα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Κάθε χρόνο απόσταση Κρήτης-Θεσσαλονίκης μεγαλώνει 3,5 εκατοστά. Και η απόσταση και με την Αφρική είναι πιο κοντά. Ταυτόχρονα μικραίνει η απόσταση με την Αφρική. Όλες αυτές οι οριζόντες μετακινήσεις γίνονται στα ρήγματα που είδαμε προηγούμενα. Πάμε και έτσι μετατοπίζεται επόμενο. Κάτω όλο το νότιο Αιγαίο. Δημιουργεί τις συνθήκες που βλέπουμε. Και το ανάγλυφο που έχουμε στον Πυθμένα της Μεσογείου και στο Αιγαίο, βέβαια. Βλέπουμε τα πολύ μεγάλα βάθη. Εδώ είναι η Μεσόγειος χωρίς το νερό της. Βλέπουμε τον Πυθμένα της Μεσογείου. Ουσιαστικά βλέπουμε τεράστιες οροσειρές. Και πέρα από τα μεγάλα βάθη νότια της Κρήτης, που είναι στο σημείο που χάνεται ο Πυθμένας της Μεσογείου κάτω από την Κρήτη, νότια της Κρήτης και βόρεια της Αφρικής, βλέπουμε εκεί υποθαλάσσιες οροσειρές, βουνά που σηκώνονται σιγά σιγά από τη θάλασσα όσο πλησιάζει. Πόσο έντονη είναι η σεισμική δραστηριότητα? Ακριβώς, πόσο έντονη είναι και όσο πλησιάζουν περισσότερο αυτές οι δύο περιοχές και μικραίνει ο χώρος και η απόσταση ανάμεσα εδώ στην Κρήτη. Εδώ τι βλέπουμε? Αυτός είναι ένας χάρτης που σχετίζεται με ένα άλλο φαινόμενο, με το τσουνάμι, και είναι από τον κύριο Παπαδόπουλο, όπου έχει καταγράψει πάνω από 150 ιστορικούς σεισμούς οι οποίοι έχουν προκαλέσει τσουνάμι σε όλη τη Μεσόγειο. Καταλαβαίνετε ότι και αυτός, ο πιο πρόσφατος είναι της Αμοργού, που είναι το 1955, αν θυμάμαι καλά, που 56, που έδωσε μέχρι 20 μέτρα στην Αστυπάλαια, 2 μέτρα στο Ηράκλειο. Αλλά είτε πάρα πολύ και σε, σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Λοιπόν, είναι ένας κίνδυνος σημαντικός κι αυτός. Εδώ πάμε στην περιοχή του Αρκαλοκορίου. Αυτός τώρα ο χάρτης ακριβώς έχει προκύψει από κάποιες πρόσφατες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί και αφορούν το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Είναι τρεις ήδη δημοσιευμένες εργασίες, και του κ. Βαλιανάτου και της ομάδας του κ. Βασιλάκη που έχει δώσει αυτήν, και της ομάδας 330 φύλου. Αυτή είναι του κ. Βασιλάκη και δείχνει πώς τα μεγάλα ρήγματα κόβουν την περιοχή της Πεδιάδας και των Λασιτιώτικων βουνών και τεμαχίζουν σε κομμάτια όλο το χώρο, ο οποίος μικρομετακινείται και δίνει και τους σεισμούς τους οποίους ανέφερε ο κ. Παπανικολάου για να ισορροπήσει η κατάσταση. Στον κεντρικό σεισμό είχαμε βύθιση της περιοχής κατά 20%. Από 18 μέχρι 20 εκατοστά την ώρα που έγινε ο μεγάλος σεισμός. Η περιοχή γύρω από τα Αρκαλοχώρια ήταν η περιοχή που καθίζησε περισσότερο. Μάλιστα. Και αυτά είναι δεδομένα που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν.
Όπως επίσης και αυτοί οι χάρτες που δείχνουν την κατανομή των επικέντρων, τα είπε και ο κύριος Βαλιανάτος πιο πριν, τις ομάδες που εμφανίζονται. Όλες οι δημοσιεύσεις επιβεβαίωσαν αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι τουλάχιστον αυτό το ρήγμα που κάπου το βλέπαμε και κάπου ήταν θαμμένο και δεν μπορούσαμε να το δούμε, ειδικά νότια του Νιπηδητού, που δεν φαίνεται γιατί είναι χωμένο μέσα στη λεκάνη, ενεργοποιήθηκε σε ένα μήκος τουλάχιστον 16 χιλιόμετρων ανατμήματα. Ανατμήματα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το ευτύχημα, διότι αν ενεργοποιούνταν όλο μαζί, μιλάμε για σεισμό πάνω από 6,5 ρίχτερ. 6,5 ρίχτερ. Με ό,τι αυτό μιλάμε για τουλάχιστον 20 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτή που εκλήθηκε. Η εκτόνωση στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, που καταγράφεται όλο αυτό το διάστημα, διασφαλίζει την σεισμική ηρεμία στην περιοχή. Δηλαδή, νωρίτερα, ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Παπανικολάου, ο γεωλόγος ο κύριος Φασουλάς, αλλά και ο κύριος Βαλιανάτος, είπαν ότι αυτό το ρήγμα πλέον είναι ένα ασφαλές ρήγμα για την Κρήτη με την τόση σεισμική δραστηριότητα που έχει καταγράψει. Συμφωνώ απόλυτα στις προηγούμενες εκτιμήσεις. Πραγματικά έτσι συμβαίνει. Αλλά πάντα υπάρχει μία ανοιχτή πιθανότητα η οποία συγκεντρώνει κάποιες μικρές πιθανότητες όμως, αλλά υπαρκτές πιθανότητες, να υπάρχει μεταφορά της σεισμικής δραστηριότητας σε άλλο σημείο ή στο χερσαίο ή στο θαλάσσιο χώρο. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω για να μην παραξηγηθώ, είναι μια πολύ μικρή πιθανότητα την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό μας. Όπως επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στον ελληνικό χώρο που υπάρχει μια υψηλότερη σεισμικότητα, αυτή τη σεισμικότητα ουσιαστικά θα πρέπει να την αποτιμήσουμε προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι ότι να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις από τέτοια φαινόμενα,